Όλοι λαχταράμε να συνδεθούμε με μεγαλύτερο από εμάς. Διψάμε για καθοδήγηση, για δύναμη, για αγάπη που ξεπερνά τα καθημερινά. Υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη επιθυμία μέσα σε κάθε έναν από εμάς να αγγίξουμε το Θείο, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού να μας ψιθυρίζει σοφία. Είναι η προσευχή και η νηστεία. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 17, εδάφιο 21, ο Ιησούς κάνει μια δυνατή δήλωση. Λέει, αυτό το γένος δαιμονίων με τίποτα δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Ο Ιησούς σε αυτό το απόσπασμα μιλάει για την υπερνίκηση μιας ιδιαίτερα δύσκολης πρόκλησης. Τονίζει ότι η αληθινή πνευματική εξουσία, αυτή που μπορεί να κινήσει βουνά, προέρχεται από μια θέση βαθιάς σύνδεσης με το Θεό. Η προσευχή και η νηστεία δεν είναι απλές τελετουργίες, αλλά ισχυρά εργαλεία που ξεκλειδώνουν αυτή τη σύνδεση. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την απεριόριστη δύναμη του Θεού μέσω αφοσιωμένης προσευχής και νηστείας. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 13, εδάφια 2 έως 3, μας προσφέρει μια άλλη γεύση από τη δύναμη αυτών των πρακτικών. «Καθώς λοιπόν λάτρευαν τον Κύριο και νηστεύανε», είπε το Πνεύμα το Άγιο, «ξεχωρίστε μου τώρα το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο στο οποίο τους κάλεσα». Τότε, αφού νηστεύανε και προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω τους τα χέρια, τους απέλυσαν. Εδώ βλέπουμε την πρώτη εκκλησία να συγκεντρώνεται σε προσευχή και νηστεία, αναζητώντας την καθοδήγηση του Θεού. Ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν μια αποστολή για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο και ήξεραν ότι χρειάζονταν θεϊκή κατεύθυνση. Η δέσμευσή τους στην προσευχή και την νηστεία δημιούργησε χώρο για να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα. Μέσα από αυτές τις πρακτικές έλαβαν σαφείς οδηγίες και ενδυνάμωσαν τον Βαρνάβα και τον Σαούλ για την αποστολή τους. Ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα προσευχής και νηστείας βρίσκεται στη ζωή του ίδιου του Ιησού. Ο Λουκάς, κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 2, μας λέει «Και ο Ιησούς, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο, όπου νηστεύοντας 40 ημέρες, πειράζονταν από το διάβολο. Ο Ιησούς στην αρχή της διακονίας του πέρασε 40 ημέρες και νύχτες στην έρημο, νηστεύοντας και προσευχόμενος. Αυτή ήταν μια περίοδος έντονης πνευματικής προετοιμασίας, μια εποχή προσέγγισης του Θεού και ενδυνάμωσης της αποφασιστικότητάς του. Βγήκε από αυτήν την εμπειρία ενδυναμωμένος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονταν μπροστά του. Ο χρόνος προσευχής και νηστείας τον προετοίμασε για την αποστολή του, θωρακίζοντας το πνεύμα του ενάντια στον πειρασμό και εξοπλίζοντάς τον για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Εάν ο Ιησούς σε όλη του τη θεϊκότητα αναζήτησε δύναμη και καθοδήγηση μέσω της προσευχής και της νηστείας, πόσο μάλλον εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε το ίδιο. Η δύναμη της προσευχής και της νηστείας αντυχεί σε όλη την Αγία Γραφή και πέρα από αυτήν. Ο Παύλος, στις αποκαλύψεις του, μίλησε για την νηστεία ως τρόπο ενίσχυσης της πνευματικής ευαισθησίας. Το Ευαγγέλιο του Θωμά τονίζει τη σημασία της αναζήτησης του Θεού με ειλικρινή καρδιά, μια καρδιά που καθαρίζεται μέσω της προσευχής και της νηστείας. Ακόμα και αρχαία κείμενα, όπως το βιβλίο του Ενώ, αναφέρουν τη νηστεία ως μέσο προσέγγισης του Θείου. Η προσευχή και η νηστεία είναι διαχρονικές πρακτικές. Σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς, είναι εύκολο να χάσουμε την πνευματική μας εστίαση. Πιανόμαστε στην καθημερινότητα, στη συνεχή ροή πληροφοριών, στην επιδίωξη υλικών αγαθών. Ξεχνάμε να θρέψουμε τις ψυχές μας, να καλλιεργήσουμε μια βαθιά και διαρκή σχέση με το Θεό. Η προσευχή και η νηστεία δεν αφορούν την στέρηση ή τα κενά τελετουργικά. Αφορούν τη σύνδεση. Αφορούν τη δημιουργία χώρου στην καρδιά και το μυαλό μας για να ακούσουμε τη γαλήνια, απαλή φωνή του Θεού. Αφορούν την προσέγγιση του Θείου, την ευθυγράμμιση της θέλησής μας με τη δική Του και το να γίνουμε περισσότερο σαν Αυτόν. Ας τις προσεγγίσουμε με ανοιχτές καρδιές και προσδοκίες, πρόθυμοι να βιώσουμε τη μεταμορφωτική δύναμη της σύνδεσης με τον Θεό.